Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση Σκούπα του Δήμου Ιεράπετρας για την απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων οχημάτων τόσο στον αστικό ιστό όσο και τα δημοτικά διαμερίσματα. Στόχος είναι η εκαθάριση μέχρι το καλοκαίρι όλων των σημείων που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί από τον ένα και μοναδικό υπάλληλο που διαθέτει η Δημοτική Αστυνομία της Ιεράπετρας. Και μιλάμε τώρα για όλο το Δήμο, από το Μακρύ Γυαλό μέχρι το τελευταίο χωριό στο Χριστό έχουμε 4 αυτοκίνητα για να καταλάβετε. Απλά η διαδικασία είναι λίγο αργή, όπως λέμε, υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία, ενώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέμε και το ελληνικό δαιμόνιο. Γιατί αν το αυτοκίνητο αλλάξει απότομα θέση, πάει ένα δρόμο, πρέπει να γίνουν όλα από την αρχή. Η διαδικασία καταγραφής ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια, διάστημα στο οποίο σχηματίστηκαν φάκελοι για πάνω από 160 εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία επικολλήθηκαν ειδοποιήσεις προς τους κατόχους για να φροντίσουν να τα μετακινήσουν μόνοι τους. Κάτι που δεν έπραξαν, με συνέπεια τα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης και κινδύνου. Θερμή παράκληση είναι να μην τα αφήνουν σε χώρους που είναι επικίνδυνα και εστία μόλυνσης. Ένα αυτοκίνητο έχει τοξικά απόβλητα και πρέπει να μην είναι σε δημόσιο χώρο γιατί έχει υγρά μπαταρίας, έχει τα λάστιχα. Όλα αυτά επηρεάζουν το περιβάλλον και σε πόσο μάλλον σε μια πόλη τόσο όμορφη που είναι ο Δήμος Ιεράπετρας, τουριστική πόλη. Είναι λίγο αργή η διαδικασία, αλλά θέλει τουλάχιστον 3 μήνες για να πάρεις ένα αυτοκίνητο από τη στιγμή που το χαρακτηρίσεις. Με την ανάθεση της εργολαβίας, επιστοποιημένη εταιρεία ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής για τα πρώτα 50 οχήματα, από τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί περίπου 35. Είμαστε υποχρεωμένοι να παραλάβουμε το αυτοκίνητο μετά από ένα πρωτόκολλο και να το έχουμε στο χώρο μας μέσα, χωρίς να πάθει το παραμικρό, για 10 μέρες. Στις 10 μέρες μέσα, όποιος πολίτης επιθυμεί μπορεί να το πάρει, εφόσον φέρει τα απαιτούμενα παραστατικά, ότι το αμάξι είναι δικό του. Μετά από εμάς και από το Δήμο Ιεράπετρας, να παραλάβει το αυτοκίνητο αφού πληρώσει τα έξοδα της μεταφοράς και της φύλαξης. Το 50% των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχει καταγράψει η Δημοτική Αστυνομία βρίσκονται στην πόλη της Ιεράπετρας και τα υπόλοιπα σε όλες τις μικρές και μεγάλες δημοτικές κοινότητες του Δήμου, όπως η περιοχή του Αγίου Ιωάννη, το δημοτικό διαμέρισμα Μακρύ Γυαλού και τη Γρά Λιγιά. Για να φύγουν τώρα αυτά τα 160 τα οποία έχουν χαρακτηριστεί την προηγούμενη διετία, πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν φύγει, που ανοίγει και η τουριστική περίοδο και έχουμε θέματα και προβλήματα όσον αφορά τη στάθμευση.